πάτε στην Αμερική. Ναι. Πώς σας φάνηκε που κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα, καταρχήν. Η πρώτη, ναι, με το ήταν, που πάντα, σε ποια πόλη πήγατε. Στο Λος Άντζελες, στο Λος Άντζελες. Στο Λος Άντζελες, ναι, στο Long Beach. Στο Long Beach. Beach. Λοιπόν, εκεί ήμουν η τελευταία που έφτασα. Είχαν γίνει όλες οι γιορτές, όλα το ένα, το άλλο, τούτο, εκείνο. Αισθάθηκα λίγο αμήχανα, για να είμαι ειλικρινής, διότι όλες είχαν γνωριστεί μεταξύ τους και έτσι με βάλανε μαζί με μια άλλη Ελληνίδα από τη Χιλή. Ήταν αντιπροσώπευε τη Χιλή. Και ήταν και αυτή έτσι λίγο ντροπαλή, γιατί ήμουν και εγώ λίγο ντροπαλή. Σμίξαμε οι δυο μας και έτσι κάναμε παρέα και κάναμε και παρέα πολύ μετά στη Νέα Υόρκη. Εσείς μείνατε στην Αμερική. Εγώ έμεινα στην Αμερική, βέβαια, διότι καλά, εμένα μου συνέβαιναν πράγματα απίστευτα. Μου είχε πει ο μπαμπάς μου: θα πας, αλλά υπό έναν όρο. Δεν θα υπογράψω κανένα συμβόλαιο. Και όταν μου ζήτησα να υπογράψω το 7 ετές συμβόλαιο, και Universal, δεν το υπέγραψα. Όταν Universal, όμως, τι θα σας χρησιμοποιούσε. Συνήθως παίρνουν 7 χρόνια συμβόλαιο και βάζουν σε σχολές και όλα αυτά. Πράγμα που θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά επειδή θα δώσει το λόγο μου στον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς σας ήθελε να γυρίσετε, δηλαδή στην Ελλάδα. Να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Ότι κάνει τον ήρωα και ξαναγύρνει. Ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν πήγα στην Αμερική, όταν έφτασα εκεί πέρα, λοιπόν, η Happens, που είναι μια μεγάλη. Δεν ξέρω αν έχει τίποτα. Ναι. Με είχαν καλέσει σαν επίσημη στο convention που γινόταν στο Pittsburgh. Επειδή ακόμα ήμουν με την Universal, με είχαν πάρει ένα ζευγάρι να με συνοδεύσουν εκεί. Εκεί λοιπόν, στο ξενοδοχείο, μόλις έφτασα, ήρθαν τρεις να με πλησιάσουν και εκ μέρους του Jim London. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη ποιος είναι ο Jim London, ήταν ο μεγαλύτερος παλαιστής της Αμερικής. Και θέλανε να υπογράψω ένα συμβόλαιο μαζί του. Λέω: τι θα κάνω, εγώ θα παλεύω με τον παλαιστή. Όχι, μου λέει: θα βγαίνεις και θα αναγγέλεις τα ονόματα. Και μου δίνανε και 5.000 δολάρια τη βδομάδα. Εγώ όμως, ντροπαλή όπως ήμουν, έλεγα: όχι, όχι. Οπότε αυτό το όχι ήταν, μπορεί και να είναι και ναι. Α, λοιπόν, ξέρατε αγγλικά τότε. Ήξερα, αλλά όχι πολύ καλά τα αγγλικά. Τη δεύτερη μέρα ήμουν ντροπαλή και δεν το έλεγα όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω γιατί μπομπάζουν τα μαθήνη. Τη δεύτερη μέρα το ίδιο, την τρίτη μέρα τους βλέπω και τους έβλεπα σαν να ήταν κάποιοι εχθροί που θέλανε να με κατασπαράξουν. Και περνάει κάποιος κύριος δίπλα μου, το οποίο ούτε πρόσεξε ποιος ήταν, έτυχε να περνάει στη δίπλα μου. Του αναρπάζω με το χέρι και του λέω: σας παρακαλώ, πέστε ότι είσαι ο κηδεμόνας μου. Κατάλαβε ο άνθρωπος αμέσως ότι ποιος ήταν, ότι ήταν με αυτούς, κουβεντιάσανε, είπαν αυτός, λέει, ξέρετε, λέει, είμαι ο κηδεμόνας της. Και οπότε δεν μπορεί να γίνει τίποτα, ανάξανε και κάρτες και ήταν όλα πολύ ωραία. Τώρα αυτός ο κύριος όμως, μετά, με κάλεσε να πάμε για φαγητό το μεσημέρι. Εκεί είχε βρεθεί και μια θεία μου που την είχε βοηθήσει. Ο παππούς μου και είχε πάρα πολύ, ήταν σε πολύ καλή θέση και μάλιστα ο γιος της ήταν ο πρώτος βουλευτής στην Ουάσιγκτον, στη Βουλή μέσα. Λοιπόν, είχε έρθει για να με συναντήσει. Και όταν λοιπόν γνώριζε τον κύριο αυτόν, και ο οποίος μου λέει είναι ο καλύτερος που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και άφησε να πάω να φάω μαζί το μεσημέρι. Το βράδυ λοιπόν ξανά το ίδιο. Πώς νιώσατε εσείς που πήγατε ραντεβού με αυτό? Εγώ. Εκεί ήταν όλοι οι Έλληνες και το θεώρησα πολύ φυσικό. Την άλλη μέρα με κάλεσε στον υπόδρομο. Μου λέει η θεία μου: βεβαίως, γιατί είναι πολύ εντάξει ο κύριος αυτός, είναι καταπληκτικός. Ο άνθρωπος αυτός βέβαια ήταν και ωραίος και πλούσιος και πολύ σημαντικό πρόσωπο. Εγώ όμως από αυτά δεν είχα ιδέα καμία. Και μου κάνει πρόταση αμέσως να παντρευτούμε. Εγώ πάλι. Στις δύο μέρες. Ναι, στις δύο μέρες. Εγώ πάλι. Πώς να το πω πάλι το όχι. Αυτός μέσος από το Jim London. Ναι. Να το πω όχι. Δεν ήξερα να το πω το όχι. Πάλι εκεί. Ναι. Δεν ήξερα να το πω το όχι. Αυτά που λέω τώρα όχι. Ναι. Λέω Θεέ μου, τότε δεν ήξερα να τα πω. Τέλος πάντων, εμείς από λόγο, όταν πήγα στη θεία μου και της το είπα αυτό, η θεία μου ενθουσιάστηκε παρότι με ήθελε για το γιο της. Ενθουσιάστηκε και όταν πήγαμε στη Νέα Υόρκη, ήρθε μαζί μου. Και καταρχήν πήγαμε σε ένα γραφείο για να πω κάτι πολιτικό, το κατάλαβα. Και γι' αυτό ήταν πολιτικός γάμος. Και εγώ δεν κατάλαβα καν ότι ήταν γάμος. Αλλά όταν πήγαμε πια στη Νέα Υόρκη, που αρχίσανε προετοιμασίες, είχε αυτή η θεία μου να μου κάνει την πρίκα, να πάμε να ψωνίσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, να διάφουμε. Τρεις ημέρες μέναμε στο Waldorf Astoria που ήταν ο γάμος, ήταν ένας γάμος θεαματικότητας και συμπτωματικά έτυχε να είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος που είχε όλα τα χαρίσματα που γινότανε.
καταπληκτικός, ήταν από τους πιο περιζήτητους γαμπρούς στην Νέα Υόρκη. Αλήθεια, πώς μεγαλύτερος πολύ από εσάς? Όχι, 10 χρόνια. Ναι. Αλλά ήταν νέος τότε, δηλαδή. Βέβαια ήταν νέος. Και νέος και ωραίος και πλούσιος. Όλοι με μακαρίζανε, όλα αυτά. Αλλά εγώ είχα μέσα στο μυαλό μου, αμέσως έκανα και την κόρη μου, αλλά είχα μέσα στο μυαλό μου πάντα ότι ήθελα το θέατρο, το σινεμά και τούτο και εκείνη. Και έκανε ό,τι μπορούσε για μένα. Ναι. Σε κάποια στιγμή, ύστερα από μερικά χρόνια, έφυγα, γιατί πήγα στην Ιταλία, γύρισα στην Ελλάδα, έκανα ταινίες εδώ, έφευγα και πήγαινα και έφευγα. Και μετά χωρίσαμε. Φιλικά, δηλαδή μετά από πόσα χρόνια χωρίσατε? 10 συνολικά, 10. Εσείς δεν προλάβατε αυτόν όμως, ούτε να τον ερωτευτείτε, ούτε να τον αγαπήσετε. Πότε προλάβατε? Α, μετά. Μετά τον ερωτεύτηκα βέβαια πάρα πολύ. Με το ζόρι? Όχι καθόλου. Πώς έγινε αυτό? Από θαυμασμό. Αλήθεια, ε? Ναι, από θαυμασμό. Ήταν τόσο υπέροχος, δηλαδή. Ναι, ήταν στη Wall Street, ήταν ένα από τα μεγάλα ονόματα εκεί στο χρηματιστήριο. Και μου είχε ένα δωμάτιο στο γραφείο του μέσα και μόνο που άκουγα τη φωνή του. Αλλά ήρθαν έτσι τα πράγματα, γιατί δεν είχα και πολύ μυαλό και έφυγα και το σκοσα και έφυγα. Πήρα και την κόρη μου. Εγώ, ενώ δεν ήθελα ποτέ να παντρευτώ, είχα μία τύχη πολύ καλή, διότι ήταν και ο πρώτος μου άντρας εξαίρετος και μετά παντρεύτηκα τον δεύτερο μου τον άντρα εδώ πέρα, που είμαστε 30 χρόνια μαζί και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Δυστυχώς ο πρώτος πέθανε. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, γιατί νομίζω ότι το να έχεις έναν σωστό και καλό σύντροφο που το θαυμάζεις και τον αγαπάς, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου δώσει αυτή η ζωή. Το καλώς. Δεύτερο σας άντρα πώς τον γνωρίσατε? Α, εκεί και είναι. Λέμε τα οικογενειακά μας σήμερα που φαίνεται. Θα με πνίξει όταν δει την εκπομπή. Ήμουνα στο νοσοκομείο, στον Ευαγγελισμό. Λοιπόν, είχα πάρει ένα σπίτι στο Πόρτο Ίδρα. Και εκεί στον Ευαγγελισμό δεν το είχα πει σε κανένα ότι ήμουν άρρωστη, γιατί δεν βρίσκανε. Δεν είχα πόνους και δεν βρίσκανε από πού είναι η πόνη στη δουλειά. Και αυτό ήταν σωματική. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή έρχεται το Σάββατο ο γιατρός και μου λέει: θέλει να βγεις έξω. Από παλαιό, πού να πάω? Γιατί σου δίνουν άδεια για να βγεις το Σαββατοκύριακο όταν δεν είσαι έτσι σοβαρά. Εκείνη τη στιγμή λέω: δεν τηλεφωνάω σε αυτόν τον κύριο που έχει πάρει και αυτό σπίτι εκεί πέρα, να δω τι γίνεται, αν έχει μάθει πως είναι στο Πόρτο Ίδρυ και όλα αυτά. Και τον παίρνω τηλέφωνο και μου λέει: μήπως θέλετε να φάμε το μεσημέρι στο Μπρεβουάρ? Εγώ εκείνη τη στιγμή είπα: ωραία θα ήταν. Λέω: ναι. Μου λέει: επειδή είναι το σπίτι μου δίπλα, αν θέλετε να πάρουμε ένα ποτό στην αρχή στο σπίτι και μετά πάμε στο Μπρεβουάρ. Τρέχω λοιπόν εγώ να πάω να βρω τον γιατρό να μου δώσει την άδεια για να φύγω. Με πάμε λοιπόν στο σπίτι, του πήραμε ένα ποτό και πάμε στο Μπρεβουάρ. Μετά από το Μπρεβουάρ μου λέει: πού μένετε? Λέω: στον Ευαγγελισμό. Μα λέει: τόσο κοντά μένουμε. Λέω: ναι, τόσο κοντά. Πάμε λοιπόν, μα πού ακριβώς στον Ευαγγελισμό? Στον Ευαγγελισμό. Δηλαδή, μα πού, δεν βλέπω τώρα εδώ κανένα σπίτι. Μα λέω: μέσα στον Ευαγγελισμό. Δεν ήξερε ποια ήμουν. Λέει: νοσοκόμα είσαστε? Λέω: όχι. Ασθενής. Και έγινε η πρώτη γνωριμία κατά αυτόν τον αστείο τρόπο, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ αστείο. Και μετά και ήταν καλό όμως αυτό, ξέρετε, γιατί δεν ήξερε ποια ήμουν, ζούσα στο εξωτερικό. Πώς γίνεται να μην ξέρει ποια γιατί είστε? Γιατί ζούσα στο εξωτερικό. Με το εξωτερικό πάντως είναι το κάρμα σας. Έτσι μου φαίνεται. Και δεν ήξερε ποια είσαστε. Όχι, δεν ήξερε ποια ήμουν. Όταν του είπα ότι μπαίνω στον Ευαγγελισμό, μου λέει: τι νοσοκόμα είσαι? Ασθενής. Και πώς έγινε μετά αυτό το ραντεβού? Μετά, όταν μόλις βγήκα από το νοσοκομείο, ήρθε, με πήρε και πήγαμε στο Πόρτο Ίδρα, γιατί γι' αυτός είχε πάρει σπίτι πολύ μετά από μένα και μόλις το είχε πάρει αυτός, εγώ ήδη είχα πάει 3 χρόνια πριν και έτσι από εκεί σιγά σιγά δεν υπήρξε ο έρωτας, αλλά υπήρξε όμως κάτι πολύ πιο καλό. Υπήρξε η αγάπη η οποία άρχισε να μεγαλώνει και γι' αυτό πιστεύω ότι τα ζευγάρια τα σημερινά που ερωτεύονται σαν τρελά και χωρίζονται σαν τρελά πάλι. Ενώ δεν είναι καλό. Ο έρωτας μπορεί να είναι πολύ ωραίος, αλλά δεν κρατάει πάρα πολύ. Νομίζω δεν κρατάει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν αναπτύσσεται ο έρωτας. Εσείς άλλον έρωτα προλάβατε να ζήσετε στο διάμεσο? Ζήσα τον πρώτο, γιατί τον άντρα μου τον πρώτο τον ερωτεύτηκα αμέσως μετά. Τον ερωτεύτηκα γιατί ήταν ένας άντρας που ήταν έτσι. Ενώ τον δεύτερο δεν τον ερωτεύτηκα. Αλλά τον αγάπησα όμως τόσο πολύ που είμαστε δηλαδή αχώριστοι. Ξέρετε, τα πει αχώριστοι, αλλά αχώριστοι και κατά σύμπτωση αχώριστοι. Δηλαδή, όπου πάω, δηλαδή την ώρα που θα γυρίσω στο σπίτι, θα γυρίζει αυτός. Έχουμε μια απόλυτη ελευθερία και δεν χωρίζουμε.
Παρά το ότι είναι ελεύθερος και ο ένας και ο άλλος να κάνει ό,τι θέλει, δεν πάμε πουθενά μόνοι μας, το οποίο είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι δηλαδή ένας άνθρωπος που αισθάνεσαι ότι μακάρι κάθε κοπέλα να έχει ένα τέτοιο σύντροφο στη ζωή της. Γιατί... Άλλο παιδί δεν κάνατε όμως. Όχι, δεν έκανα. Δεν θέλατε. Ναι, αλλά έκανα όμως ένα παιδί με 5 ονόματα. Δηλαδή. Της έδωσα 5 ονόματα. Η κόρη σας λέει έχει 5 ονόματα. Ναι. Α. Δήμητρα, Έλλη, Στέφανη, Σαλόμη και Ντέμι. Γιατί. Τρελά πράγματα σας λέω σήμερα. Για να μιλάμε και σοβαρά όλοι. Σοβαρά. Είναι... Όπως είναι. Η εποχή αυτό. Δεν θέλει και σοβαρά όχι, πράγματα. Ναι, ναι. Διότι για να μην μου λένε κάνε κι άλλο παιδάκι να βγάλεις του παππού το όνομα του τάδε, να μην θυμώσει ο άλλος ο παππούς, ο τάδε, με το πρώτο όνομα, τους έβγαλα όλους. Εσείς λοιπόν είχατε όνειρο να πάτε στην Αμερική. Ναι. Και μετά είχατε όνειρο να γυρίσετε. Όχι, δεν είχα όνειρο να γυρίσω. Εσύ, μα γιατί γυρίσατε τότε. Α, δυστυχώς εδώ είναι το θέμα. Διότι εγώ είχα μεγάλη αγάπη και δυναμία στους γονείς μου. Τους είχα δώσει και πολλές χαρές και πολλές στεναχώριες. Τι στεναχώριες. Το ότι έλειπα, το ότι ευτό, το ότι χώριζα, το ένα, το άλλο, δεν ήταν ό,τι και καλύτερο για το παιδί τους. Ναι. Λοιπόν, μόλις έμαθα ότι η μητέρα μου αρρώστησε πάρα πολύ, δεν μπόρεσα να μείνω. Ήρθα και ήταν θέμα χρόνου. Λοιπόν, με την πολλή φροντίδα της αδελφής μου και τη δικιά μου και από εκεί, τον 6 μηνό που μας είχε δώσει ο γιατρός προθεσμία, κράτησε 4 χρόνια. Τα 4-7 χρόνια εγώ δεν σκεφτόμουν τον εαυτό μου, δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν το έξω πλέον. Εκεί προσγειώθηκα στην Ελλάδα, όχι 4-3 ήταν αρέσεις. Ναι, γιατί πρώτον ήταν και η κόρη μου εδώ, είχαμε μια άλλη κοπέλα και όταν έχασα πια τη μητέρα μου ήταν πολύ δύσκολο να αφήσω όλη την οικογένεια αυτή πίσω μου και να τρέχω στο εξωτερικό και έτσι μετά ξέχασα το εξωτερικό, δηλαδή ξέχασα τις δουλειές της έξω. Η συνέχεια της κουβέντας με τη Ρίκα Διαλυνά σε λίγο στο Joy.